Γεια σας! Είστε στο κανάλι Family Farm 2. Μαζί σας εγώ, Κατρίν και ο Μπέρις. Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς δένουμε τη Western σέλα. Θεωρείτε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε στο μύδα το χαλινό, χαλινάρι, πώς σας αρέσει το λέτε. Οι κανόνες λένε ότι πρώτα περνάμε τα ενία. Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν βοηθάει πουθενά. Έλα, baby. Λοιπόν, ο baby είναι ήδη έτοιμος να βάλει το καλλινό του. Λοιπόν, όταν άλογο είναι μαθημένο, μόνο το ανοίγει το στόμα του. Προσεκτικά περνάμε τα αυτάκια, πρώτα αυτό που είναι πιο μακριά από μας, μετά αυτό που είναι πιο κοντά σε μας. Λοιπόν, περνάμε το χέρι από κάτω από το άλογο, παίρνουμε αυτή τη ζώνη και την δένουμε. Αυτό μας βοηθάει να έχουμε το έλεγχο στο άλογο. Να, όπως εγώ έβαλα τη τριχιά. Αυτή είναι η βέστερη σέλα. Λέμε τώρα, παράδειγμα, έχετε το άλογο σας έξω από σκάι, ήρθατε με όλα τα απαραίτητα, δεν πιστεύω ότι θα κουβαλήσετε τη σέλα τόσο μακριά. Γιατί του λέω, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να μπαίνει πρώτα το χαλινάρι και μετά σέλα. Τη σειρά που σας αρέσει. Άμα έχετε καπίστρι, το ελέγχετε το ζώο ή άμα δεν έχετε μαζί σας καπίστρι, το άλογο σας δεν φοράει τίποτα. Βάζετε πρώτα το χαλινάρι, έχετε το έλεγχο το άλογο σας. Λοιπόν, και τώρα αυτό. Baby, σε παρακαλώ, γύρνα λίγο έτσι. Λοιπόν, ελπίζω ότι εδώ φαίνεται. Έχουμε βάλει τη σέλα μας. Κοιτάμε να σιγουρευτούμε ότι μπήκε στη σωστή θέση. Λοιπόν, παίρνουμε το έπουπο και τι κάνουμε. Έχουμε αυτήν τη ζώνη. Αυτή είναι η ζώνη. Είναι πολύ μακρύ. Κοιτάξτε. Εάν όμως όταν βγάζετε σέλα, θα την περνάτε εδώ και έτσι, θα την αφήνετε και την έχετε έτοιμη για το επόμενο σέλωμα. Τώρα, κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι. Παίρνουμε αυτήν τη σέλα και περνάμε στο δαχτυλίδι του έπουχο και τραβάμε, τσακ, ήρθε. Τώρα όπως είναι, περνάμε το δαχτυλίδι έτσι. Περάσαμε. Το περνάμε πάλι στο έμπουχο και τώρα μπορούμε να σφίγγουμε τη ζώνη. Λοιπόν. Σφίγγουμε σιγά σιγά χωρίς βία, γιατί εδώ το δέρμα είναι μαλακό και διπλώνει. Λοιπόν, σφίξαμε το ζώο, έτσι. Περνάμε πάλι το ίδιο από πάνω προς τα κάτω, μέσα στο δαχτυλίδι της σέλας. Έτσι. Και μετά εδώ τώρα κάνουμε κόμπο. Πειράσαμε έτσι τώρα αυτό το πράγμα σαν γραβάτα να γίνει, αν και δεν ξέρω πως δένουν τις γραβάτες. Περνάμε από κάτω, από μέσα το δαχτυλίδι προς τα έξω. Λοιπόν, τσακ, και έχουμε αυτό το πράγμα.
Τώρα, όσο δένουμε τη σέλα, αν δεν την είχαμε βάλει πολύ καιρό, στεγνώνουν οι ζώνες, ξηραίνουν και γίνονται σκληρές και καθώς τη βάζει, τη μαλακώνουν, αρχίζει άλλο γουντρώνει, μπορείτε να σφίξετε και άλλο δηλαδή τη σέλα. Τσακ, τσακ. Και έχοντας αυτό το πράγμα που είναι σταθερό όμως, ρυθμίζεται εύκολα λίγο, λίγο και τώρα η φιλική κίνηση, η ζώνη πρέπει να περάσει από μέσα από αυτό το, την γραβάτα, την κίνηση που κάνουμε. Ορίστε, έτοιμο, έτοιμο, δεν φεύγει τώρα πουθενά. Δένουμε τώρα τη βοηθητική ζώνη. Η οποία αυτή η ζώνη δεν κάνει καμία χρήση παρά μόνο να κρατάει σταθερά τη σέλα σας. Τη στιγμή που κάνετε ή χρησιμοποιείτε για κάποιο σκοπό το κέρατο, που μπορεί να τραβήξει τη σέλα σας για να σηκωθεί έτσι, αυτό σταματάει με αυτή τη ζώνη. Άλλη χρήση για ελεύθερη υπασία κλπ. Δεν κάνει, αλλά φαίνεται πιο όμορφο. Επίσης, οι βέστερ σέλες έχουν και άλλες βοηθητικές ζώνες σαν αυτήν. Όταν τρέχετε καλό, γρήγορο, βοηθάει τη σέλα και το άλογο σας είναι χοντρό. Ίσως βάζετε επιπλέον κάποιο φόρτιο στο άλογο. Τέλος πάντων, για να μην γυρίσει από τη θέση της η σέλα, χρησιμεύει αυτή η πανέμορφη ζώνη και πιάνεται από τις τρεις πλευρές της σέλας. Εδώ, από την άλλη πλευρά και στο έμπορο. Ήδη έχουμε περάσει τη ζώνη μας και ορίστε. Έτοιμο το άλλο. Αυτό. Εύκολο, γρήγορο και έτοιμο. Έλα παιδί. Έλα. Έλα, χέρι. Μπράβο, παιδί. Αυτό ήθελα να σας δείξω σήμερα. Εγγραφείτε, κάντε like, τα λέμε για...